Λοιπόν, εδώ βλέπετε το προγραμματάκι το οποίο θα χρησιμοποιήσω για να κάνω record. Simple Screen Recorder λέγεται. Το έχω βάλει να παίζει. Αυτό είναι το Welcome Screen, από το οποίο χρειάζομαι μόνο τα password που έχει εδώ πέρα. Αυτό το λειτουργικό σύστημα λοιπόν θυμίζω τρέχει από το στικάκι, και αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να κάνω χώρο στο σκληρό δίσκο για να το βάλω μέσα. Τρέχω το πρόγραμμα Gparted με password του root, το γράφει εδώ πέρα κάτω, είναι το root root, άρα θα γράψω root, και θα μου ανοίξει το Gparted, το οποίο είναι το πρόγραμμα στο οποίο βλέπω και αλλάζω τα partitions στο Linux. Είναι το αντίστοιχο που έβλεπα στα Windows. Εδώ βλέπω τον ένα δίσκο, τον μεγάλο, ο SDA, SATA Disk Alpha, ο οποίος έχει και χώρο ελεύθερο. Εδώ είναι το στικάκι μου, 15 GB, από εδώ τρέχω αυτή τη στιγμή το Linux. Και αυτός είναι ο SSD ο δίσκος, με το partition που έχει μέσα τα Windows, και εδώ πέρα, στην πίσω μεριά του, θέλω να κάνω χώρο για να βάλω και Linux. Κάνω λοιπόν δεξί κλικ Resize Move και τα 120 GB θα τα μικρύνω, αλλά για να μην τα μικρύνω με το χέρι θα γράψω εδώ ότι μετά από το partition, όταν τελειώσει, θέλω να μου αφήσει ελεύθερο χώρο, ας βάλω 30 GB να έχω ελεύθερα για να βάλω μέσα το Linux μου. Πατάω Resize Move. Αφήνει λοιπόν χώρο εκεί πέρα, δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα, πρέπει να κάνω apply, θα το δείτε μετά. Στο καινούριο χώρο θα φτιάξεις ένα partition για να βάλω μέσα το Linux. Θα το ονομάσω το partition MX Linux. Το file system τα αφήνω X4, είναι το σύνηθες partition file system, συγγνώμη, για το Linux. Του βάζω και ένα label το ίδιο, copy paste, MX Linux. Add. Και λοιπόν, όταν πατήσω το check, θα κάνει αυτές τις δουλειές και με προειδοποιεί ότι όταν πειράζεις τα partition μπορείς να χάσεις τα δεδομένα σου. Άμα παραδείγματος χάρη κάνω delete ένα partition με δεδομένα, εννοείται τα δεδομένα θα φύγουν. Γίνανε οι δουλειές επιτυχώς, αυτά σχεδόν πάντα δουλεύουν, νομίζω ποτέ δεν έχει τύχει να έχω πρόβλημα εδώ. Τελειώνω εδώ πέρα. Αυτός ξαναφορτώνει να δει τι γίνεται με το δίσκο. Εδώ λοιπόν παραμείναν τα Windows στη θέση τους, δεν έχω πειράξει τίποτα. Και μπορώ να δω και τον άλλο το δίσκο, τον μεγάλο, ο οποίος έχει ένα άδειο κομμάτι, και εδώ μέσα στο άδειο κομμάτι μπορώ να βάλω δεδομένα, όπως είναι τα WinData εδώ πέρα. Αυτά είναι τα WinData που είναι τα δεδομένα των Windows. Βλέπετε ότι είναι NTFS το partition. Και ή εδώ που είναι 48,83, ή στο τέλος μπορώ να βάλω Linux data. Το να βάλω τα δεδομένα μου σε ξεχωριστό partition το λειτουργικό σύστημα εξυπηρετεί το σκοπό ότι όταν θα χρειαστεί να ξανακάνω format στο μέλλον, δεν χρειάζεται να κάνω backup τα δεδομένα μου, γιατί το format γίνεται ανά partition. Το κάνω εδώ πέρα απλά, να κάνει και εδώ στον άλλο δίσκο τη δουλίτσα του, και είμαι very happy. Τώρα βέβαια σκέφτομαι το εξής, ότι επειδή έχω SSD, μια που έχω SSD δίσκο, είναι καλό να κάνω και ένα swap file. Το swap file είναι ένα ξεχωριστό partition βασικά, το οποίο θα χρησιμοποιήσω για μεγάλα αρχεία. Να δω πώς σειρά με έχει αυτός, δεν ξέρω αν το γράφει εδώ στο Task Manager. Μπα, δεν το βλέπω στο Task Manager να το γράφει. Εν πάση περιπτώσει, δεν με πειράζει. Θα υποθέσω ότι έχει 4 GB RAM, συνήθως τόσα έχουν τα λάπτοπ. Και εδώ θα κάνω ένα resize, θα μικρύνω λίγο το partition μου. Συνήθως αφήνω όσοι είναι η RAM επί 2 είναι το swap file. Άμα είναι 4 GB λοιπόν η RAM, πρέπει να αφήσω 8 GB, 4096 δηλαδή MB επί 2 κάνει 8000, ας πούμε 200, βάζω λίγο παραπάνω.
Το μικραίνω λοιπόν το άδειο partition που έφτιαξα για το Linux και εδώ πέρα λοιπόν θα φτιάξω το swap. Θα βάλω το ειδικό Linux swap σύστημα και θα το ονομάσω swap. Αυτό είναι λοιπόν σαν βοηθητική RAM. Αφού είναι SSD ο δίσκος, καλό είναι να υπάρχει αυτό, είναι να το κάνω στο τέλος του δίσκου. Αν και αυτός έχει κάποια πραγματάκια, Windows Recovery Tools, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ με επιτυχία. Έγινε λοιπόν και αυτό. Πολύ ωραία. Και είμαστε σε καλή κατάσταση. Πρέπει να προσέξω τα ονόματα, γιατί αν πάω να στήσω το σύστημά μου στον SDB 3, παραδείγματος χάρη, αντί για τον SDB 5, θα σκοτώσω τα Windows. Άρα πρέπει με προσοχή να διαλέξω SDB 5 για να βάλω το Linux μου. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα και πολύ βασικό να μην πάει λάθος και εγκαταστήσω σε λάθος partition. Αυτό λοιπόν τώρα πια δεν το χρειάζομαι εκτός από τα password που έχει εκεί πέρα. Αν τα χρειαστώ, τα αφήνω εκεί. Και ξεκινάω τον installer. Αυτός λοιπόν θα κάνει την εξής δουλειά. Θα βάλει... Δεν πειράζει τίποτα εδώ πέρα, τα αφήνω στα αγγλικά όλα προς το παρόν. Γιατί κάποια στιγμή είχαν κάποια bug αυτά, μικρά μπαγκάκια και άμα γύριζε στα ελληνικά μετά δεν μπορούσε να γράψει αγγλικά. Εδώ λοιπόν άμα κάνετε auto install using entire disk θα τον πάρει όλο το δίσκο. Το run partition tool το κάναμε, είναι το gparted που κάναμε πριν. Και βέβαια εγώ θα κάνω custom install on existing partitions, αφού τα έφτιαξε αυτή τη δουλειά. Εδώ λοιπόν μου λέει που θα βάλεις το σύστημά σου το βασικό και θα το βάλω στο SDB 5 που το έχω ονομάσει MX Linux, γι' αυτό βάζω και ονόματα. Το home που θα είναι τα δεδομένα μου, έτσι τα ονομάζει το Linux, home τα ονομάζει, θα το βάλω στο Linux data. Το swap που θέλει το Linux είναι αυτό που μόλις έφτιαξα, 8 GB και το boot το αφήνω στο root, θα μπορούσα να το έχω και κάπου αλλού. Πολλές γνώμες υπάρχουν και αυτά, άπειροι τρόποι να φτιαχτούν, εγώ τα βάζω στο root. Preserve data, να πούμε, είναι αν, έχετε, αν είναι η δεύτερη φορά που κάνετε format, ας πούμε, σε Linux και θέλετε να μην χάσετε τα πράγματα που έχετε, θα τσεκάρετε αυτό, να μην σας σβήσει τα data σας, ενώ εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα τώρα. Άμα πουλάτε, κάνετε παράνομες δραστηριότητες, καλό είναι να κάνετε κρύπτο δίσκο σας με ένα σοβαρό password. Σου λέει ότι μεγάλε το νου σου, εγώ τα partitions αυτά τώρα θα γίνουν λαμπόγιαλο. Ναι, να γίνουν λαμπόγιαλο, δεν έχουν τίποτα, μόλις τα φτιάξα. Και ξεκινάει. Εδώ μας λέει install grab for Windows, for Linux and Windows. Έχει ξεκινήσει αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι, δεν το πειράζουμε, μια χαρά είναι. Άμα το στείλουμε default, άμα δεν κάνουμε, έχουμε κάνει κάτι παράξενο στο σύστημα, που σημαίνει ότι ήδη ξέρουμε, τα αφήνουμε όπως είναι αυτά τα πράγματα και αυτό θα στήσει το μενού των λειτουργικών συστημάτων που θα δείτε μετά. Copying new system αντιγράφει από το στικάκι στο σκληρό δίσκο. Ο Samba server είναι για να μοιράζω, διαμοιράζω για την ακρίβεια, αρχεία στο δίκτυό μου σε υπολογιστές Windows. Αυτό είναι, άμα έχετε φτάσει να το κάνετε αυτό, δεν χρειάζεται εμένα. Εδώ λοιπόν μπορώ να βάλω local ελληνικά, αλλά το έκανα, να σας πω την αλήθεια, και μου άλλαξε όλα τα μενού στα ελληνικά και χρειάστηκε μετά να το ξαναστήσω το μηχάνημα. Και έτσι σας προτείνω, αν θέλετε ελληνικά, να βάλετε local ελληνικά, αλλιώς θα το αφήσετε αγγλικά και απλώς να προσθέσετε ένα πληκτρολόγιο στο τέλος. Γιατί εμένα τουλάχιστον τα μενού με βολεύουν να είναι στα αγγλικά. Εδώ πέρα το System Clock Uses Local λοιπόν έχει μια ιδιομορφία, την οποία τώρα όμως δεν θυμάμαι απ' έξω και δεν με πολύ απασχολεί, μπορώ να το ρυθμίσω και μετά αυτό. Ο τρόπος λοιπόν που βλέπουν την ώρα τα Windows και το Linux είναι λίγο διαφορετικός και έτσι λοιπόν μπορεί να έχετε διαφορά 2 ώρων εδώ στην Ελλάδα από το ένα σύστημα στο άλλο. Εδώ έχω λοιπόν κάποια services τα οποία θα στηθούν, διαλέγεις, Bluetooth εγώ δεν χρησιμοποιώ, Remote Synchronization δεν χρησιμοποιώ με άλλα πράγματα και εδώ τα υπόλοιπα τα ψηλοαφήνω. Μπορείτε και να τα αφήσετε όλα, δεν τρώνε και πολύ δουλειά. Κάποια στιγμή θα μάθετε τι είναι αυτά να ασχοληθείτε με το Linux. Εδώ διαλέγω
ένα username που θα είναι και ο διαχειριστής του συστήματος, administrator που λέμε στα Windows. Θα βάλω και ένα password, το οποίο βέβαια εννοείται ότι δεν το ξεχνάτε. Και θα βάλω και το ίδιο password από κάτω. Μερικά Linux έχουν μόνο τον μπάνο χρήστη και τον θεωρούν by default διαχειριστή. Εδώ είναι το auto login, δηλαδή όταν ξεκινάει το Linux να μην σας ζητάει password. Save live desktop changes είναι αν έχω κάνει κάποια αλλαγή τώρα στο USB, παραδείγματος χάρη έχω κατεβάσει κάποιο προγραμματάκι όπως αυτό το screen capture. Αν πατήσω save θα το στήσει και στο σύστημά μου στο σκληρό δίσκο. Λεπτομέρεια, αυτό εδώ το προγραμματάκι είναι. Ας το βάλω να το έχω και στο σκληρό μου δίσκο. Είναι πολύ εύκολο και χρήσιμο. Και εδώ πέρα απλώς περιμένω να τελειώσει τη δουλειά που κάνει αντιγραφή το σύστημα, εγκατάσταση για αντιγραφή απλή από το στικάκι στο SDB5 partition του SSD σκληρού δίσκου που έφτιαξα μέσα στο μηχάνημα. Εδώ βάζει και το grab στο τέλος που είναι το μενού του λειτουργικών συστημάτων για να διαλέξω. Θα το δείτε και αυτό, θα σας το δείξω πως διαλέγουμε λειτουργικό σύστημα όταν κάνω restart, γιατί για να αλλάξω λειτουργικό σύστημα πρέπει να κάνω restart. Όταν ξεκινάει ο υπολογιστής διαλέγω τι λειτουργικό σύστημα θα τρέξω κάθε φορά. Αυτό είναι το μόνο κακό, αλλά επειδή ο υπολογιστής αυτός είναι και SSD θα φορτώνει γρήγορα. Automatically reboot when the installer is closed. Το ξετσεκάρω αυτό για να μπορέσω να σώσω το βιντεάκι που κάνω capture. Και finish. Τελειώσαμε. Πάω στο Gparted να δούμε τι έκανε. Θυμίζω το password είναι εδώ πέρα, root root, δεν έχει αλλάξει, δεν έχω μπει στο καινούριο σύστημα. Και το Gparted. Ο ένας δίσκος εδώ πέρα είναι το home που είπαμε. Βλέπετε, το βάλε home mix. Και εδώ πέρα λοιπόν θα μπαίνουν τα δεδομένα μου από το Linux. Έχει ήδη βάλει μερικά πραγματάκια, έχει βάλει δηλαδή τις φακέλους του χρήστη που έφτιαξα. Επάλ. Και αν πάω και στον άλλο δίσκο, τον SSD, εδώ βλέπω το καινούργιο μου σύστημα. Αυτή η δουλειά είναι που έγινε τώρα. Να, το καινούργιο Linux έχει πάρει το χώρο του εδώ πέρα. RootMX το ονομάσε. Έχει πάρει 21 GB, 6 GB και έχουν περισσέψει 15. Βλέπετε τα Windows είναι 45 GB, 46 GB τα Windows, ενώ το Linux είναι 6 GB. Και έχει μέσα και LibreOffice, το αντίστοιχο του Microsoft Office. Δεν θα πω ότι είναι τόσο καλό. Και έχει και αρκετά πράγματα μέσα που για τα Windows πρέπει να τα βάλεις extra. Εδώ βλέπετε 46 GB δηλαδή. Πολύ χώρο παίρνουν τα Windows, χωρίς λόγο και αιτία. Δεν έχει ούτε παιχνίδια μέσα αυτό, ούτε τίποτα. Τίποτα. Εντάξει, κάτι έχει, μην είμαι υπερβολικός. Αυτά λοιπόν. Έχει και ένα Microsoft Reserve Partition εδώ πέρα. Βλέπετε πόσο μικρότερο είναι. Κλείνω λοιπόν. Όλα καλά και θα ξεκινήσω να κάνω ένα restart. Σταματάω λοιπόν την εγγραφή και το restart θα το δείτε με το καλό από κινητό.